καλώς σας δέχτηκα σήμερα στο σπίτι μου. Είναι χαρά μου πάντα για το Σίγμα να δώσω μια οποιαδήποτε συνέντευξη. Είναι βασικά για μένα η πηγή ενημέρωσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε έχω σήμερα απέναντί μου και μάλιστα θέλω να σε ευχαριστήσω που μας άνοιξες τις πύλες του υπέροχου και εντυπωσιακού σπιτιού σου. Να ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό, διότι στο σπίτι μου μπαίνουν πάντα, είναι το σπιτικό μου το λέω, μόνο τα άτομα που αγαπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλη είναι αυτή την αγάπη σου την ανταποδίδουμε και εμείς. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε κλασικό σπίτι. Εδώ μέσα θα μπορούσε να γίνει και μουσείο. Ναι. Πιστεύω ότι το σπίτι μας πρέπει να είναι ένας μικρός παράδεισος για μας. Λατρεύω τα χρώματα, λατρεύω τα λουλούδια, λατρεύω τα ζώα. Πιστεύω ότι ο χώρος μας είναι σημαντικός, ειδικά με αυτά που περάσαμε με τα COVID και όλα αυτά που είμαστε πολλές ώρες στο σπίτι. Πρέπει να διαμορφώνεται με χρώμα, να μην είναι μουντόν, να υπάρχουν διάφορες εικόνες για να μην κουράζει το μάτι. Βανέσα μου, για ορισμένους είσαι κεντρική, για κάποιους άλλους είσαι κάστρο χτισμένο στην άμμο. Εσύ τι θα έλεγε γι' αυτό? Αποδέχομαι το κεντρική, αποδέχομαι το πληθωρική σε όλα μου, αποδέχομαι το δύσκολη στις σχέσεις μου, το καλό καρδί αυτό είναι σίγουρο από πολλούς. Είναι τόσα πολλά που να σου πω την αλήθεια, δεν με απασχολεί βασικά το τι λέει ο κόσμος. Ποιο χαρακτηρισμό που σου έχουν αποδώσει τα μύτια αγκαλιάζεις? Εγώ βασικά αγκαλιάζω όλους τους χαρακτηρισμούς, και θετικούς και αρνητικούς. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλον τον κόσμο και δεν θα ήθελα να αρέσω και σε όλον τον κόσμο. Τον χαρακτηρισμό είναι ο Ναντέλα Βερτσάτσε της Κύπρου να αποδέχεσαι? Κοίταξε, είμαι έναν 76, το Ναντέλα είναι έναν ούτε 60. Είμαι πολύ πιο πληθωρική και πιστεύω και πιο εμφανίσιμη. Μ' αρέσει το ταλέντο της, λατρεύω τα ρούχα τους, αλλά δεν νομίζω να μοιάζω τόσο με... Μπορεί στο στυλ ζωής. Έχετε γνωριστεί ποτέ? Ναι, την έχω γνωρίσει στο Μιλάνο, όταν είχα πάει να ψωνίσω μια φορά και την είχαν ειδοποιήσει ότι «There is a girl looks like you». Και ήρθε από το ατελιέ για να με γνωρίσει, ναι. Αυτό είναι σπουδαίο, κάτι λέει αυτό. Και μάλιστα θα σου πω σε πολλά. Μόλις μπήκαμε στο μαγαζί, νόμιζαν ότι ήμουν η Ντονατέλα. Βλέπεις, άρα... Εγώ ναι. Άρα... Το ίδιο και στη Μύκονο, πολλές φορές. Με το γυαλί, ξέρεις, το μαλλί, ναι, ναι. Κατά ψέματα υπάρχει ένας μύθος γύρω από το όνομά σου. Αρκετοί μάλιστα σε χαρακτηρίζουν ως την πιο πλούσια Κύπρια στον κόσμο. Δεν νομίζω. Αυτό είναι υπερβολές των δημοσιογράφων. Και έχω πει ξανά αυτόν τον επώνυμο και ανώνυμο. Για μένα όλοι είναι επώνυμοι, όλοι έχουν έναν όνομα. Μην μετράτε με αυτούς τους όρους τους ανθρώπους, εγώ πιστεύω. Υπάρχουν άλλα στοιχεία πολύ πιο σημαντικά στη ζωή μας. Υπάρχουν άτομα που να σε πλησιάζουν ή να σε είχαν πλησιάσει στο παρελθόν για να σου φάνε χρήματα? Ναι, αλλά δεν νομίζω να είμαι από τα άτομα που μπορείς να με χρησιμοποιήσεις για κάτι τέτοιο. Όχι. Έχεις γνωρίσει ούκο λίγα ονόματα του Hollywood, royal άτομα. Θέλω να μου πεις ένα περιστατικό που έχει συμβεί με ένα από όλους αυτούς και σου έχει χαραχθεί πολύ έντονα στο μυαλό. Θυμάμαι σε ένα πάρτι στις Κάνες, ενός γνωστού κοσματοπόλη. Ένας ηθοποιός που έπαιζε στο Miami Vice, ο οποίος μου έκανε εντύπωση το πόσο αλκοόλ είχε βγει και παραφερόταν γενικά στους γύρω και μου έκανε ένα πολύ άσχημη εντύπωση να βλέπεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον έβλεπε σε έναν ωραίο, μια ωραία ταινία να γίνεται ρεζίλ μπροστά σε όλον τον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι με το αλκοόλ Εγώ είμαι, βασικά αλκοόλ δεν πίνω σχεδόν καθόλου, καπνίζω ελάχιστο και είμαι κατά των ναρκωτικών και όλα αυτά. Έχεις δει μπροστά σου να κάνουν ναρκωτικά? Κοίταξε, στους κύκλους που ζούμε και να μην το δεις, το καταλαβαίνεις. Έτυχε ποτέ έτσι κάποιο όνομα εδώ στην Κύπρο να κάνει ένα σχολείο και εσύ να προσπαθείς να το επιβληθείς, να το πεις ότι δεν είναι σωστό? Όχι, αλλά είχα κάποια άτομα τα οποία ήξερα ότι
ήταν περίεργες οι ζωές τους, προσπάθησαν να τους συμβολήσουν. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή. Θες να την ακούσεις, πιστεύω ότι κάνεις κακό στη ζωή σου. Αν δεν θες να το κάνεις, εμείς μπορούμε να προτείνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν επιβάλλουμε στους άλλους τον τρόπο ζωής τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διαλέγει το δικό του δρόμο. Βανέσα μου, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να διεισδύσω και λίγο στην προσωπική σου ζωή, διότι έχεις μια πολύ τάραχη ζωή. Θέλω να μιλήσουμε για το χωρισμό σου από τον Κόμι Πάολο. Γνωρίζω, επειδή έχεις πει ούκο λίγες φορές και σε συνεντεύξεις σου, ότι σου έκανε έντονες σκηνές δηλωτυπίας. Ήταν ο number one λόγος χωρισμού? Θα σου πω, εγώ δεν μπορώ ποτέ να μπω σε καλούπια. Προκαλώ πολλές φορές, δυστυχώς, λόγω της εμφάνισης μου και όλα αυτά, άρα υπάρχει ζήλια. Είμαι μια αέρινη μορφή. Είτε θα με δεχτείς έτσι όπως είμαι, είτε καλύτερα να φύγεις από τη ζωή μου. Μ' αρέσει να είμαι κοινωνική, θα μιλήσω με πολλοί κόσμο, μ' αρέσει να αρέσω. Έχω να, στο να επιβάλλομαι στον τρόπο συμπεριφοράς μου, είμαι απαιτητική, είμαι ματαιόδοξη, είμαι τελειομανής, δηλαδή είμαι πολλά. Πλάς, αλλά και πολλά μείον. Όλοι έχουμε τα πλάς μας, ναι, και τα μείον μας. Όταν συστήνεσαι σε κάποιον που σου αρέσει, κάνεις το πρώτο βήμα ή περιμένεις τον άλλον? Ποτέ. Μια γυναίκα πιστεύω ότι πρέπει να έχει πρώτα το πράσινο φως και να είναι και έντονο, και μετά φυσικά θα ρίξεις και το χαμόγελο και το βλέμμα σου. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από τον Πάολο θα ανέβαινε στα σκαλιά της εκκλησίας. Με αλλά... έναν πρίγκιπα. Ναι. Ο οποίος δυστυχώς έπαθε ένα εγκεφαλικό. Είμαστε ακόμα σε καλή σχέση, αλλά είχα αποφασίσει πλέον ότι δεν θα ήθελα να ξαναμπω σε ένα χρυσό κλουβί. Είχες βιώσει κάτι αντίστοιχο, όπως ήταν η περίπτωση της πρώην πριγκίπισσα του Κατάρι Κάσια, η οποία ήταν και φίλη σου? Δεν είναι η μοναδική γνωστή μου που είχε αυτό το δράμα στη ζωή της, και γι' αυτόν τον λόγο οι επιλογές μας καμιά φορά πρέπει να είναι λίγο προσεκτικές, διότι πιο σημαντικό είναι να περνάς όμορφα, να ζεις ωραία, να έχεις την ελευθερία σου. Πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι γυναίκες δυστυχώς δεν έχουν καμιά ελευθερία μετά και είναι και επίφοβες στις ζωές τους. Εάν δεν λαθάνομαι, υπήρχε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό όπου πήρες τη Φεράρι του και για να φύγεις από το σπίτι, χτύπησες τα κάγκελα και απομακρύνθηκες. Ναι, διότι μου κλείσαν τις πόρτες και δεν με άφηνε να φύγω να πάω να βρω μια φίλη μου, διότι ζήλευε. Ήταν στις αρχές. Μετά από αυτό έσκυσα τη γάτα, νομίζω. Μετά εκείνο, νομίζω... ήρθε το τέλος της ζήλιας, ναι. Πώς τον έχεις βγάλει από τη ζωή σου? Πώς έγινε εκείνη η μετάβαση? Είναι και λίγο αστείο, αλλά ήμουν σε αυτήν τη φάση ότι ήθελα να το τελειώσω. Έναν πρωινό ξύπνησα, κατέβηκα, καθόταν στο γραφείο και του λέω, δεν νιώθω. Θες να χωρίσουμε τελείως ή θες να φύγεις να πας στα σπίτια από εκεί και εγώ από εδώ και να του δώσουμε χρόνο, όπως και έγινε. Έχετε επικοινωνία ή... Πολύ συχνά. Επισκέφτεστε ο ένας τον άλλον ή... Εγώ ακόμα δεν έχω πάει, αυτό είχε έρθει μια-δυο φορές. Αλλά εντάξει, ίσως τώρα το καλοκαίρι να είμαστε διακοπές μαζί. Πλέον, πού θα πάτε? Μονακό, που αλλού. Μπορεί να πάτε και Μύκονο, ξέρω κι εγώ. Δεν του αρέσει η Μύκονος, διότι ζηλεύει πολύ. Εντάξει, πότε ότι θα σου αγοράσει ένα νησί? Είχαμε μπει παλιά, αλλά όταν δεις τις δυσκολίες που έχει, τα ρεύματα τα αυτά, μετά μετανιώνεις. Βασικά έναν ελληνικό νησί, ένα μικρό νησί, την Κηθρίτσα, αλλά μετά μετανιώσα, δεν είναι μεγάλη φασαρία. Άρα στο καλύτερο, άστο για τον Τζόνι Ντεπ εκεί που... Και φοβήθηκα και αυτή την κατάρα που λέγα για τους ονάσιδες με το Σκορπιόν, άρα λέω όχι. Ποια ήταν η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που σου συνέβη στο παρελθόν και μπορεί ενδεχομένως να ήταν και μπροστά από τον Πάολο? Που είμαστε στις Κάνες σε ένα πάρτι στο Λατζούγκα, όταν ήταν το Festival of Cannes, και βγήκα εγώ να χορέψω με κάτι άλλες φίλες μου και ξαφνικά, όπως κάνω ένα τενάκι, νιώθω κάποιον να με πιάνει αγκαλιά και βλέπω τον Πάολο να περνάει πάνω από τα τραπέζια και να τον αρπάζει και να έχει γίνει ο χαμός μες στο μαγαζί. Ο Πάολο έκανε ακραία πράγματα. Και ακόμα ένα σύντροφος μου, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι εκρήξεις ζήλιας είναι άσκοπες καμιά φορά. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι μαζί σου, θα φύγει μαζί σου, έχει έρθει μαζί σου, δεν υπάρχει λόγος να
υπάρχουν άτομα που παραφέρονται, που έχουν μια συμπεριφορά που παρεκτρέπονται λίγο. Αλλά εκεί πρέπει να το ρυθμίζεις, διότι μπορεί να ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου και δεν υπάρχει θέμα να σε βλέπει όλος ο κόσμος να τσακώνεσαι με μπουνιές και τέτοια. Μετά από εκείνο το περιστατικό, του είχε ζήτηση να χωρίσετε? Εκείνη τη μέρα στο Λατζούγκα, μάλιστα του έστειλα και σαμπάνια του ανθρώπου, διότι τον άρπαξε καλώ. Μιλάμε, νόμιζε ότι θα πάθει καρδιακό επεισόδιο. Άμα δεν ξέρω. Ο Πάλο είναι και 92. Πασκετβολίστας, πού πας να μπλέξεις? Και σου είπε ότι θα αλλάξει και τέτοια? Όχι, ο Πάλο δεν έλεγε ποτέ. Όταν έκανε κάτι ήταν σκυθροπός μετά. Αλλά το πάνω χέρι στη σχέση εσύ το είχες? Πάντοτε. Ποιον κανόναν δεν αναιρείς για κανέναν και τίποτα? Δεν βολεύομαι σε λάθος καταστάσεις, ποτέ. Με αυτό που ζητάς, είσαι σε σχέση? Θα σου πω κάτι. I'm single and available. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο άντρας που θα ερωτευτείς, έτσι ώστε να σκεφτείς το ενδεχόμενο γάμου? Είναι πολλά τα στοιχεία. Ανά μου πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα εμφάνιση, χαρακτήρα, τρόπους, στάτους. Είναι πολλά τα πράγματα. Εκτός από όλα αυτά, έχεις και έντονη φιλανθρωπική δράση και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αν και πολλές φορές το κρύβεις, διότι δεν είσαι από τους ανθρώπους, τους λαού. Πιστεύω ότι η φιλανθρωπία πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και εγώ έχω μια τάση να επιστρέφω πίσω στα καλά που μου έχει δώσει το σύμπαν, να επιστρέφω σε κάποια άτομα το ίδιο. Το κάνω ναι, χωρίς να φαίνομαι πολλές φορές. Κάποιες φορές δεν μπορείς να το κρύψεις και δεν μου αρέσουν και τα άτομα που όταν κάνουν κάτι το λένε. Η φιλανθρωπία δεν πρέπει να λέγεται. Μπορεί να ανακαλύπτεται μετά από κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να το προβάλλεις αυτόν σαν έναν τρόπο ζωής, ας πούμε, ή να λες έχω κάνει αυτόν και αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, το κάνεις για την ψυχή σου αυτό το πράγμα. Θα τολμήσω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχεις αρκετούς φίλους και αρκετό κόσμο που σε περιβάλλει, ποιος θα κληρονομήσει όλα αυτά που έχεις στην κατοχή σου? Σε άτομα που αγαπώ. Θα προτιμούσα, ας πούμε, ολόκληρο μου το σπίτι να το πάρει ένα άτομο που αγαπώ για να ζει σε αυτόν τον χώρο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι θα τα πάρουν να τα πουλήσουν μέσα σε ένα μήνα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ μετά. Ο Θεός να μας δίνει χρόνο, όμορφες στιγμές, αυτό είναι σημαντικό. Τώρα μου δίνεις φοβερή πάσα για να θυμηθεί ένα περιστατικό που είχε συμβεί με τον Γιούρι Γκέλλερ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είσαι με την σάρκωση της Κλεοπάτρας. Τον είχα συναντήσει στην Αθήνα όταν ήταν σε εκείνον το στο γνωστό κανάλι. Με το που με είδε, ήρθε ο ίδιος και μου μίλησε και μου είπε, μετά με κάλεσε στο ξενοδοχείο, φάγαμε μαζί και όλα αυτά, και μου είπε, ξέρεις, έναν περίπου ναι, είναι αλήθεια. Ίσως διότι και η τώρα μου ζωή είναι επηρεασμένη κάπως από εκείνον το πράγμα. Ναι. Πώς επηρεάζεται η τωρινή σου ζωή? Είναι βιώματα τα οποία φέρνεις ξανά μαζί σου, πιστεύω. Και τώρα θα σου θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Με ποια κορυφαία προσωπικότητα που δεν βρίσκεται στη ζωή νιώθεις ότι θα μπορούσατε να ταιριάξετε, είναι σαν τον αδελφές ψυχές? Έχει να ήμουν με τη Μέρλιν Μονρόε. Τι κοινό πιστεύεις? Η ψυχολογία της, η οποία είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα, οι δυσκολίες των να φτάσει εκεί που έφτασε. Τίποτα δεν σου χαρίζεται σε αυτήν τη ζωή. Είναι μετά από πολύ κόπο και μόχθο. Και βασικά πιστεύω ότι ήταν μια προσωπικότητα για κάποιους παρεξηγημένη, αλλά ήταν ψυχούλα. Βανέσα μου, σε υπερευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβεντούλα που κάναμε σήμερα. Είσαι υπέροχος άνθρωπος και θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που μας άνοιξες τις πύλες του σπιτιού σου.